Κοίτα, καλησπέρα σας. Είμαστε πάλι μαζί να σχολιάσουμε την τρέχουσα επικαιρότητα, η οποία καλπάζει πλέον. Στο επίκεντρο για ακόμα μια φορά αντικρουόμενων γεωπολιτικών καταστάσεων η Κύπρος. Εκεί που πάλι νομίζαμε ότι θα έχουμε δύο σταθερές βάσεις να κινηθούμε, τουλάχιστον για το Μέσο Κύπριο, όπως αντιλαμβάνεται τη σημερινή κατάσταση, ήταν η Κόπεδο 12 και οι υδρογονάνθρακες, η εκμετάλλευσή τους, ήταν το θετικό πρόσημο. Μαζί με ακόμα μια σταθερά, με αρνητικό πρόσημο, Τρόικα και Μνημόνιο. Και ξαφνικά πλημμυρίζει η Νοτιοανατολική Μεσόγειος από σκάφη πολεμικά αντιπάλων συνασπισμών. Έχουμε απέναντι μας Συρία, είναι πολύ πιο κοντά από ό,τι πολλοί φαντάζονται και η Κύπρος βρίσκεται σε μια γεωπολιτική μέγενη, ή τουλάχιστον έτσι κάποιοι την αναλύουν. Μπορεί να μπει μια τάξη σε αυτό το χάος, να μας δώσει εσείς τη δική σας πλευρά, κατά πού πρέπει να κοιτάξει η Κύπρος πλέον. Ναι. Καταρχάς να σε ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ και για τη συνεργασία μας όλο αυτό το διάστημα και νομίζω ότι κάνετε πολύ καλή δουλειά και αυτό νομίζω ότι το βλέπετε από τον κόσμο, από την αποκρίση του κόσμου, ότι η δουλειά σας φτιάχνει τόπο. Λοιπόν, τώρα στο ερώτημά σας, αυτό το οποίο πρέπει να παρατηρήσει κάποιος είναι ότι κάτι που λέω εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, η Κύπρος, συναντά τη γεωπολιτική της μοίρα. Ότι ανήκουμε γεωγραφικά, γεωπολιτικά, γεωοικονομικά στη Μέση Ανατολή. Παρόλο που είμαστε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εν τούτης, ο φυσικός χώρος γεωγραφικά της Κύπρου είναι στη Μέση Ανατολή. Επομένως, ό,τι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή δεν μπορεί να αφήνει ανεπηρέαστη στην Κύπρο. Το παράδοξο είναι ότι η Κύπρος δεν είχε οικοδομήσει ποτέ μια ολοκληρωμένη πολιτική προσέγγιση για τη Μέση Ανατολή και τώρα εν μέσω μιας πολύ σοβαρής κρίσης και εν μέσω μιας πολύ σοβαρής προσπάθειας για αξιοποίηση του φυσικού πλούτου της Κύπρου και των όλων ανακατατάξεων, η Κυπριακή Δημοκρατία αναγκάζεται να πάρει μέρος σε αυτή τη διαδικασία για να πάρει θέση. Παρατηρώ ότι από κυβερνητικής πλευράς γίνονται κάποιες βεβαιασμένες κινήσεις και κάποιες δηλώσεις οι οποίες δεν χρειάζονται να γίνονται, διότι δεν μπορεί ένα μικρό κράτος να τρέχει μπροστά από τα γεγονότα. Παραδείγματος χάρη με την βεβαιότητα ότι θα γινόταν χτύπημα στη Συρία από τις ΗΠΑ, η κυβέρνηση πρόστρεξε να πάρει θέση έμμεσα αλλά με σαφήν τρόπο υπέρ της Αμερικανικής πρωτοβουλίας. Λοιπόν, υπάρχουν ισορροπίες στην περιοχή τις οποίες πρέπει να τηρήσουμε. Λοιπόν, η δική μου άποψη είναι ότι τη στιγμή αυτή τα δεδομένα τα οποία έχουν διαμορφωθεί ευνοούν την Κυπριακή Δημοκρατία εάν αυτή δραστηριοποιηθεί με τον σωστό τρόπο. Και ο σωστός τρόπος είναι να αναδείξει τη σταθερότητα και την ασφάλεια την οποία προσφέρει η Κύπρος, η Κυπριακή Δημοκρατία και το ότι δεν πρέπει να αλλάξει το status quo στην Κύπρο, πόσο μάλλον να αναδιαμορφωθεί το status quo με τρόπο που να φέρνει την Τουρκία ως επικυρίαρχον δρόν επί ολόκληρης της Κύπρου. Αυτό πρέπει να αναδειχθεί ως ένα συμφέρον, ως έναν οικουμενικό παγκόσμιο δημόσιο συμφέρον τόσο των ΗΠΑ όσο και της Ρωσίας, όσο και του Ισραήλ, αλλά και άλλων χωρών της Μέσης Ανατολής όπως είναι η Αίγυπτος. Η Κύπρος αυτή τη στιγμή παρουσιάζεται ως ένας πολύ σημαντικός δρόν, παρόλο του μεγέθους, εν τούτης παρουσιάζεται ως ένας πολύ σημαντικός δρόν. Είμαστε εμείς σε θέση να διαδραματίσουμε σωστά τον ρόλο αυτό? Αυτό είναι το ερώτημα, το οποίο μέχρι στιγμής δεν απαντάται κατά τη δική μου όψη επιτυχώς. Θα πάρω την πάσα από αυτό που αναφέρατε εσείς, ότι προτρέξαμε, βγήκαμε μπροστά τα γεγονότα κατά κάποιο τρόπο. Και εδώ τίθεται ένα ερώτημα. Προδημήνου είχε υπάρξει αλλαγή στάσης αναφορικά με το θέμα της Συρίας. Μπορούμε να πούμε ότι ήταν μια δυτικόστροφη αλλαγή αυτή. Γνωρίζουμε όλοι τις πάγιες θέσεις της Κύπρου, της Συρίας, Ιράν. Υπήρχε ένα καλό κλίμα στις δημιουργικές σχέσεις. Και ξαφνικά βρισκόμαστε πλέον πολύ πιο κοντά στις αμερικανικές θέσεις. Κάτι το οποίο, όπως επισημάνετε και εσείς, πλέον βγήκε πολύ πιο μπροστά και εξόφθαλμα. Το ζήτημα είναι άλλο. Ποια είναι η Συρία που πραγματικά η Κύπρος επιθυμεί? Γιατί αν θεωρήσουμε ότι οι ΗΠΑ, ακόμα και αν κάνουν ένα περιορισμένο χτύπημα στη Συρία, απλά τιμωρητικό, αν τυχόν το καθεστώς Άσαντα αποσταθεροποιηθεί και πέσει, έχουμε αμέσως δύο τινά. Πρώτον, δημιουργία μιας κυβέρνησης που σίγουρα δεν περιέχει πλέον ακραίους Ισλαμιστές.
Αλλά ακόμα και αν δεν μπουν αυτοί μέσα στον πυλώνα της εξουσίας, όλη η ενιαία αντιπολίτευση έχει χρηματοδοτηθεί, εξοπλιστεί και εκπαιδευτεί από την Άγκυρα από την πρώτη μέρα που πήραν τα όπλα οι εξεγερμένοι. Άρα, αυτή τη στιγμή, πέρα από μια επιθετική Τουρκία που φτάνει τα περίπου 75 εκατομμύρια, θα έχουν και μια Συρία των 14-15 εκατομμυρίων πλέον, η οποία θα είναι αρνητικά διακείμενη προς τα συμφέροντα της Κύπρου. Και δεν γνωρίζω αν θα έχουμε και κάποιες επιπτώσεις με το θέμα της ΑΟΣ, να μας πείτε εσείς. Ναι, να σας πω. Καταρχάς, πρέπει να παρατηρήσουμε ότι ο ΑΣΕΑΤ είχε κάνει και αυτός μία λαθασμένη προσέγγιση με την Τουρκία, όπως έκανε και το Ισραήλ. Εμπιστευόμενος την Άγκυρα ότι είναι ένας αξιόπιστος εταίρος. Και τώρα πληρώνει και αυτό το τίμημα, όπως πληρώσε και το Ισραήλ το τίμημα το 2010 με τα γνωστά επεισόδια. Επομένως, είναι πια ξεκάθαρο για τους γείτονές μας ότι αυτόν που λέγαμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια και το έζησαν και αυτοί επί καιρών Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ότι η Τουρκία είναι ένα κράτος επιθετικών και αναθεωρητικών, το ζουν και αυτοί στο Πετσίνης αυτή τη στιγμή. Επομένως, αυτόν είναι ένα πρώτον κρατούμενο. Δεύτερον, ο Άσαντ στο πλαίσιο αυτής της προσέγγισης με την Τουρκία είχε ακολουθήσει μια πολιτική η οποία δεν ήταν φιλική προς την Κυπριακή Δημοκρατία, αντίθετα ήταν εχθρική. Mm-hmm. Είχε δώσει την άδεια το καθεστώς για ένα δρομολόγιο από την Λατάκια στην Αμόχωστο, το οποίο συνιστούσε μια αποδοχή του κατοχικού δεδομένου. Λοιπόν, από την άλλη όμως, συγκρινόμενος ο Άσαντ με αυτόν που όπως έχετε πολύ σωστά εξηγήσει φαίνεται να αναδύεται στην περιοχή, το καθεστώς Άσαντ παρουσιάζεται ως ένα καθεστώς το οποίο θα μπορούσε να εγγυηθεί τουλάχιστον μια σταθερή κατάσταση πραγμάτων στη Μέση Ανατολή. Όσον αφορά τις σχέσεις του με τους γείτονές του τουλάχιστον, πέραν από αυτή την εξαίρεση που έχω αναφέρει, και στο παρελθόν η Συρία ήταν μια φίλη χώρα της Κύπρου. Φαίνεται ότι και εκεί διπλωματικά δεν χειριστήκαμε σωστά το ζήτημα. Εάν με ρωτάτε να σας πω, η Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να είναι πολύ προσεκτική για το πώς διαπραγματεύεται, πώς παρουσιάζεται στο περιφερειακό σύστημα σχέσεων της Μέσης Ανατολής. Δεν έχει την πολυτέλεια να παίρνει το μέρος οποιοδήποτε. Αντίθετα, όπως είπα προηγουμένως, να επαναλάβω, η Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει επιτέλους, και αυτό θέλω να το τονίσω για να το υπογραμμίσω, πρέπει να οικοδομήσει τα δικά της συμφέροντα στην περιοχή. Και τα δικά της συμφέροντα, όπως εξήγησα, είναι να επιβάλλει την παρουσία της, όπως και άλλα μικρά κράτη στην περιοχή το κατάφεραν αυτό, ως ένας σύμμαχος αξιόπιστος, όχι μόνο μερός ενός συνασπισμού, αλλά των κύριων δρόντων. Οι κύριοι δρόντες στην περιοχή μας αυτή τη στιγμή είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Ρωσία, το Ισραήλ και η Αίγυπτος. Η Κύπρος αυτή τη στιγμή είναι το μόνο κράτος το οποίο μπορεί στην περιοχή, το οποίο μπορεί να έχει καλές σχέσεις και με όλους αυτούς τους ρόντες. Mm-hmm. Βλέπετε ότι η Αμερική με τη Ρωσία αυτή τη στιγμή δεν είναι στην καλύτερη κατάσταση που ήταν στο παρελθόν. Το Ισραήλ με την Αίγυπτο είναι σε μια προσπάθεια επανακαθορισμού της σχέσης τους, ιδιαίτερα μετά την αποχώρηση Μόρση, που αυτόν φαίνεται να ευνοεί και το Ισραήλ. Η Κύπρος όμως, τη στιγμή αυτή, δεν έχει λόγο, αντίθετα, έχει συμφέρον να είναι δεν έχει λόγο να είναι εναντίον κανενός, αντίθετα έχει συμφέρον να είναι ένας καλός εταίρος στο πλαίσιο όμως της αμοιβαιότητας. Δηλαδή η Κυπριακή Δημοκρατία θα πρέπει να αναδείξει τα δικά της εθνικά συμφέροντα, τα οποία θα πρέπει να υπηρετούνται στο πλαίσιο των διμερών σχέσεων. Δηλαδή να το θέσω πιο απλά για να το καταλάβει και ο κόσμος, δεν μπορείς να δίνεις χωρίς να παίρνεις τις διεθνείς σχέσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους. Βεβαίως υπάρχει και αναλογικότητα, αλλά αυτή πρέπει να τηρείται. Και προς τι ζήτησε από τις ΗΠΑ αυτή τη στιγμή, τι ζήτησε από τη Ρωσία. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία τα κατανοούν αυτά τα κράτη, όσο μεγάλα και αν είναι, ότι υπάρχει η αμοιβαιότητα. Αν σου δώσω, θα μου δώσεις πίσω κάτι ανάλογο. Από χτες αναφύγεται ξανά ένα ερώτημα. Ποια θα είναι η μελλοντική Τουρκία? Μάθαμε ότι το ΠΚΚ διακόπτει την αποχώρηση των τμήματων του, αν και κρατά την ηχεία προς το παρόν τουλάχιστον. Από χθες τα χαράματα έχουν ξεσπάσει συμπλοκές σε πάρα πολλές πόλεις της Τουρκίας. Και σήμερα στο Russia Today βγαίνει αξιωματούχος του Ισραήλ, ο οποίος κατά παρέκκληση της κεντρικής γραμμής που ακολουθείται, η οποία κατά τα φαινόμενα είναι φιλοαμερικανική, αν και υπάρχουν ενστάσεις για το θέμα της Συρίας,
ο οποίος απερίφραστα είπε στον δημοσιογράφο ότι το Ισραήλ θα χαιρέτιζε έναν εξάρτητο Κουρδιστάν στη Βόρεια Συρία. Και ότι δεν θεωρεί τυχαίο ότι όλες οι μειονότητες βρίσκονται πίσω από τον Άσαντ πλέον, χριστιανοί, καθολικοί, συνορθόδοξοι, Αρμένοι, Κούρδοι, Αλεβίτες και κοινωνικές μειονότητες, οι Παλαιστίνοι πρόσφυγες από παλιά δεκαετία του 70, και ότι καλό θα ήταν να μπει στο στην Βόρεια Συρία να υπάρχει ένα ανεξάρτητο Κουρδιστάν, το οποίο πιθανώς να έχει και έξοδο στη θάλασσα. Ναι. Συμφωνώ μαζί σας ότι αυτό το ζήτημα με τους Κούρδους φαίνεται να παίρνει περίεργη τροπή. Εκεί που πριν μερικά χρόνια το κουρδικό στοιχείο αποτελούσε την κοινή συνισταμένη της συμμαχίας Τουρκίας, Συρίας, Ιράν, δηλαδή είχε γίνει ένας άτυπος συνασπισμός εναντίον των Κούρδων της περιοχής και αυτόν ένωνε τα τρία κράτη, την Τουρκία, τη Συρία και το Ιράν. Τη στιγμή αυτή, λόγω των επιλογών της Τουρκίας, φαίνεται ότι οι Κούρδοι το εκμεταλλεύονται και τη στιγμή αυτή που μιλάμε και στη Συρία, για να μην μιλήσω για το Ιράκ, το οποίο η κατάσταση είναι πολύ καλά γνωστή, ο τρόπος με τον οποίο ελέγχει μια νευραλική σημασία περιοχή είναι στο Ιράκ οι Κούρδοι, το ελέγχουν οι Κούρδοι, η οποία είναι, Μοσούλη, είναι πλούσια σε φυσικό πλούτο, αλλά και στη Συρία τη στιγμή αυτή. Επομένως, οι Κούρδοι βλέπουν ότι είναι μια ιστορική ευκαιρία και για αυτούς να πάρουν ό,τι τους αναλογεί από την κρίση. Βλέπετε ότι στις μεγάλες ανακατατάξεις στην παγκόσμια ιστορία, αν το δούμε αυτόν σε αναλογία στην Ευρώπη, πώς δημιουργήθηκαν μικρά κράτη όπως το Λουξεμβούργο, παραδείγματος χάρη, όπως το Βέλγιο. Πώς δημιουργήθηκαν αυτά τα κράτη? Δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο πολέμων, συγκρούσεων, συμφερόντων και ούτω καθεξής, μέσα σε μια αναρουμπούλα ξεπετάγονται μικρά κράτη. Ακόμα και κρατήδια. Το Μονακό, το Λίχτενστάιν, αν τα δείτε αυτά ιστορικά, θα δούμε ότι είναι μέσα από συγκυρίες οι οποίες βοήθησαν στο να δημιουργηθούν και άλλα πολλά κράτη στην περιοχή. Να μιλήσουμε για τα Βαλκάνια, που είναι ένα πρόσφατο γεγονός της δεκαετίας του 1990, πως από μια Ιουγκοσλαβία δημιουργήθηκαν τόσα πολλά κράτη. Επομένως, με βάση αυτή την αναλογική σκέψη στην ιστορία των διεθνών σχέσεων, μπορούμε να σκεφτούμε το πώς θα ήταν δυνατόν να αναβληθεί και ένα κουρδικό κράτος στη Μέση Ανατολή. Αυτόν παλαιότερα φάνταζε αδύνατον, τη στιγμή αυτή ίσως να ευνοεί τα συμφέροντα ορισμένων. Μένει να δούμε αν θα γίνει αυτό. Η κρίση στην περιοχή, ιδίως στη Συρία, η πρόβλεψη δική μου είναι ότι θα είναι παρατεταμένη. Ό,τι και αν γίνει με την Αμερική, ο εφήλος πόλεμος θα συνεχιστεί και θα είναι μακροχρόνιος, δεν θα διαρκέσει για μικρό χρονικό διάστημα. Είναι πολύ δύσκολο να επικρατήσει μία από τις δύο παρατάξεις και είναι ακόμα πιο δύσκολο να δούμε τη Συρία ξανά ως ένα ενιαίο κράτος στο μέλλον. Όπως το Ιράκ δεν θα είναι ξανά ποτέ ένα ενιαίο κράτος όπως ήταν επί Σαντάμ Χουσέιν για πολλά χρόνια, ούτε η Συρία, ούτε και η Λιβύη, η οποία είναι ένα πολύ πιο κοντινό παράδειγμα στην ιστορία. Η Λιβύη μετά την επέμβαση των Δυτικών έφυγε τελείως από την επικαιρότητα, δεν ασχολείται κανείς με αυτήν. Η Λιβύη αυτή τη στιγμή είναι ένας γεωγραφικός χώρος συμμοριών. Να μιλήσω για το Αφγανιστάν, το ίδιο. Λοιπόν, επομένως αυτές οι κρίσεις αφήνουν πίσω τους μία αναστάθεια και μία αναβεβαιότητα η οποία είναι πολύ κατανοητή στην κοινότητα των διεθνών λόγων στην οποία ανήκω και πρέπει σιγά σιγά αυτή η γνώση η οποία υπάρχει να γίνεται χτήμα και του πολιτικού προσωπικού στην Κύπρο για να μπορούν να λαμβάνονται αποφάσεις πιο προσεκτικές και πιο συγκρατημένες παρά διακηρύξεις οι οποίες βασίζονται πάνω σε αν μπορώ να πω πολιτικές εξάρσεις. Επανερχόμενοι στην Κύπρο, μας είπατε ότι πρέπει να τηρηθούν απαρεγκλήτως ίσες αποστάσεις ενδεχομένως και ισορροπίες λεπτές εναντί των ΗΠΑ και της Ρωσίας. Είναι γνωστό στο παρελθόν διαπαιτειότητα και των ελλαδικών κυβερνήσεων και ενδεχομένως και της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτές οι ισορροπίες δεν τηρηθήκαν όπως πρέπει να έχουν τηρηθεί. Οδηγούμενοι στο 1974, όπου ατύπως και η Σοβιετική Ένωση έδωσε ένα πράσινο φως, όχι επίσημο φυσικά, στην εισβολή. Δεν υπήρξε καμία αντίδραση από μεριά τη Σοβιετική Ένωση.
Αυτή τη στιγμή η Ρωσία επαναπροσδιορίζει τον ρόλο της, έρχεται να αντιπαραταχθεί στα ίσια στις ΗΠΑ στο ζήτημα της Συρίας, έχει κατεβάσει δικό της στόλο κάτω και έχει υποβάλει συγγνώμη αίτημα στην Κυπριακή Δημοκρατία για παραχώρηση της βάσης Ανδρέας Παναρέου. Συν όλες τις διευκολύνσεις του λιμενισμού πλοίων, οι οποίες νομίζω έχουν ήδη παρασχεθεί. Με αυτή την δυτικόστροφη πλεύση της κυβέρνησης δεν δημιουργεί προβλήματα και τριγμούς, ειδικά από τη στιγμή που τον Οκτώβριο αναμένουμε και εξελίξει το Κυπριακό και πέρα από τα όποια αμερικανικά προμηνύματα θετικών ενεργειών, δεν πρέπει να δούμε λίγο και τη ρωσική πλευρά πώς θα κοιμανθεί. Συμφωνώ μαζί σας. Η προσέγγιση σας με βρίσκει απόλυτα σύμφωνα. Λοιπόν, αν το πάρουμε το θέμα από την πιο απλή του μορφή, στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, η Ρωσία είναι το κράτος το οποίο στηρίζει τις θέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας διαχρονικά. Η Ρωσία είναι ένας πολύ χρήσιμος σύμμαχος της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον οποίο δεν μπορεί να χάσει. Λοιπόν, η συγκυρία στη Μέση Ανατολή επανέφερε τη Ρωσία πιο κοντά στην Κύπρο και η τεράστια σημασία σε ενεργειακές συμμαχίες και συμφωνίες μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας δεν φαίνεται να είναι ικανές, διότι και πάλι η Τουρκία δεν είναι αξιόπιστη έναντι της Ρωσίας, αναζητεί ταυτόχρονα με τη Ρωσία και άλλους εταίρους και συμμάχους στην περιοχή σε θέματα ενεργειακής ασφάλειας. Στρέφουν τη Ρωσία ξανά στην περιοχή μας. Η δική μου ανάλυση μου οδηγεί στο συμπέρασμα ότι μία εταιρική σχέση μεταξύ Κύπρου-Ισραήλ αλλά και μεταξύ Κύπρου-Αιγύπτου είναι ένα σημείο σύγκλησης το οποίο ευνοεί τα συμφέροντα και των ΗΠΑ και της Ρωσίας. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να σκεφτούμε καλύτερα. Λοιπόν, το τρίτο σημείο αφορά τον τρόπο με τον οποίο ο πρόεδρος Αναστασιάδης προσέγγισε αρχικά το ζήτημα δυτικής στροφής και την αναδίπλωση την οποία παρατηρούμε τώρα. Υπήρχε μία διακήρυξη αμέσως μετά τις εκλογές ότι πρώτα πράγματα που θα κάνει είναι να καταθέσει αίτηση και ένταξη στο συνεταιρισμό για την ειρήνη. Έγινε μία προσπάθεια να προσεγγιστεί και η Τουρκία για να γίνει μία, αν θέλετε, ένας διακανονισμός διπλωματικός για το αίτημα της Τουρκίας να ενταχθεί σε έναν ευρωπαϊκό θεσμό των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Άμυνας. Και βέβαια η Τουρκία αρνήθηκε. Μετά από αυτά και βλέποντας σε διπλωματικό επίπεδο και σε υπηρεσιακό επίπεδο, λέω εγώ, το Κυπριακό κράτος, τις ανάγκες και τα συμφέροντα στην περιοχή, άρχισε να αναζητεί πια ισορροπίες. Η Κύπρος δεν μπορεί, ούτε της συμφέρει, να ενταχθεί μονομερώς σε ένα συνασπισμό ο οποίος δεν μπορεί να προσφέρει οτιδήποτε. Εγώ δεν είμαι εναντίον των σχέσεων Κύπρου ΝΑΤΟ. Αυτή η σχέση μπορεί να και πρέπει να καλλιεργηθεί, αλλά αυτή η σχέση δεν πρέπει να είναι μονομερής, διότι δεν οδηγεί πουθενά. Να αναφέρω το παράδειγμα των σχέσεων Τουρκίας-Ελλάδας, όπου και τα δύο κράτη εντάχθηκαν ταυτόχρονα στο ΝΑΤΟ και ποτέ αυτός ο παράγοντας δεν έδωσε επιπρόσθετη ασφάλεια ή δεν έλυσε κανένα πρόβλημα. Επομένως, στη στιγμή αυτή, η συγκυρία στην περιοχή μας, η οποία δεν είναι συγκυρία έτους ή διετίας, είναι συγκυρία πενταετίας, δεκαετίας, στο πλαίσιο της ανακάλυψης και της διαδικασίας εξόεξης και αξιοποίησης του φυσικού πλούτου, είναι ένα στοιχείο το οποίο συμφέρει και τις ΗΠΑ και τη Ρωσία να αξιοποιήσουν στο πλαίσιο μιας συνεργασίας οποιοδήποτε τύπου μεταξύ Κύπρου-Ισραήλ αλλά και Κύπρου-Αιγύπτου. Αυτές οι διεργασίες νομίζω θα φέρουν την Κύπρο μπροστά, για να επαναλάβω με αυτό που άρχισα να λέω, που είπα στην αρχή της συνέντευξης, ότι η Κύπρος πρέπει να αντιμετωπίσει με τόλμη την μοίρα της να ανήκει στη Μέση Ανατολή. Είναι η στιγμή που πρέπει επιτέλους να υποδομηθεί μια εξωτερική πολιτική, μια στρατηγική προσέγγιση της Μέσης Ανατολής, χωρίς να αγνοούμε τους κινδύνους, αλλά και να λαμβάνουμε υπόψη τις προοπτικές. Κύριε Πέτα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ.